Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε από την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Για τον τίμιο πρόδρομο, ό,τι εγκόμια κι αν πούμε, οχριούν μπροστά στο εγκόμιο που το έπληξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. «Ουκ εγίγερτεν γεννητής γυναικών μίζων, Ιωάννου του Βαπτιστού», είπε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι μια μεγάλη, αγία, ασκητική και λαμπρή μορφή της Εκκλησίας μας. Είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο γνήσιος προάγγελος του κοσμοσωτηρίου έργου του Χριστού, ο προπαρασκευαστής του δρόμου του. Μια φωνή που συγκλονίζει με το κήρυγμα της μετανοίας. Ο βίος του γνωστός. Βροντάει ο Θεός λόγος του και συνταράζει τη βασιλική αυλή του Ηρώδη. Δεν σταματάει μπροστά στην απειλή. Δεν τον αποστομώνει η βαριά φυλακή. Σαλπίζει την αλήθεια. Στέκεται πάντα ψηλά. Η σιγή έρχεται μόνο με τον αποτρόπαιο θάνατό του. Αλλά αυτό δεν είναι σιγή. Είναι αθανασία. Πολλά μοναστήρια έχουν ιδρυθεί προς τιμήν του σε όλη την Ελλάδα. Εμείς σήμερα θα γνωρίσουμε και θα επισκεφθούμε νοερά ένα από τα καλύτερα μοναστήρια στην Πελοπόννησο, τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας, η οποία όχι μόνο βρίσκεται σε εξαίρετο φυσικό περιβάλλον, αλλά έχει μακρόχρονη πνευματική παράδοση και ιστορία. Θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Η Μονή Προδρόμου Γορτινίας βρίσκεται στην Πελοπόννησο έξω από την Δημητσάνα. Έχει κτιστεί κοντά στη βάση ενός ψηλού και απότομου βράχου που βρίσκεται 200 μέτρα περίπου πάνω από την όχθη του Λούσιου ποταμού. Από μακριά φαίνεται σαν ετοφολιά, σαν άσπρος γλάρος στη θάλασσα του καταπράσινου τοπίου. Όλη η γύρω περιοχή κατακλείζεται από πυκνή και άγρια βλάστηση και έχει εξαίσια ομορφιά. Πελώριοι και απότομοι βράχοι που προκαλούν δέος υψώνονται στις δύο πλευρές της χαράδρας και δίνουν ένα μυστηριώδη τόνο στο τοπίο, κάνοντάς το απόκοσμο ερημικό και απόκρυφο. Η απόλυτη ερημιά και η ομορφιά του τοπίου σκορπίζουν στην περιοχή μια υπερκόσμια γαλήνη και γεμίζουν την ψυχή του επισκέπτη με θαυμασμό και έκσταση. Εδώ κανείς λησμονεί την πολυθόρυβη ζωή των πόλεων και νιώθει έντονα την παρουσία του Θεού μέσα στην αγκαλιά της φύσεως. Η μετάβαση στο μοναστήρι παλαιότερα ήταν δύσκολη. Το 1960 κατασκευάστηκε αυτοκινητόδρομος που οδηγεί σε μικρή απόσταση έξω από τη Μονή και τερματίζει σε ένα βράχο όπου υπάρχει πηγή με κρύο νερό από την οποία ιδρεύεται και το μοναστήρι. Στην άκρη του βράχου έχει κτιστεί μικρός ναός της Μεταμορφώσεως, γιατί κάτωθεν βρίσκονται τα ερείπια ενός παλαιού ασκητηρίου που ήταν και αυτό αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Από εδώ χρειάζεται να περπατήσει κανείς περίπου 800 μέτρα για να φτάσει στο μοναστήρι, περνώντας ανάμεσα σε άγρια δέντρα και θάμνους που σε κάνουν να αισθάνεσαι την ιερότητα του χώρου όταν περάσεις την πόρτα που βρίσκεται στα όρια της Μονής. Η πορεία αυτή είναι απαραίτητη για την ψυχική προετοιμασία του προσκυνητή. Ο νους του ανατρέχει σε άλλες εποχές, τότε που σε αυτά τα μέρη περπατούσαν αρματολοί και κλέφτες, που άκμαζαν τα μοναστήρια και το κρυφό σχολείο στη Μονή Φιλοσόφου απέναντι.
ξυπνούν μέσα μας οι ιστορικές αναμνήσεις και παραδόσεις. Εν τω μεταξύ, η μονή δεν φαίνεται στην αρχή, γιατί είναι κρυμμένη στη βάση του βράχου και αθέατη, και μόνο όταν πλησιάζει κανείς πολύ κοντά την αντικρίζει ξαφνικά να υψώνεται πάνω στο βράχο και τα κελιά να φαίνονται σαν να μετεωρίζονται στο κενό της χαράδρας. Πιο πάνω βλέπουμε το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου και στο οποίο θα αναφερθούμε αργότερα. Ακούτε Πειραιακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Όταν φτάσουμε στο προάβλιο του μοναστηριού Προδρόμου Γορτινίας, αισθανόμαστε βαθιά την ιερότητα του χώρου. Νιώθουμε ότι ερχόμαστε σε ένα κέντρο πνευματικής ασκήσεως και προσευχής. Προχωρώντας και περνώντας την εξωτερική πύλη, μπαίνουμε στην αυλή του μοναστηριού. Τα πάντα λάμπουν από καθαριότητα. Μερικές γλάστρες με όμορφα λουλούδια στολίζουν την είσοδο. Αριστερά μας μια παλαιά λιθόκτιστη βρύση φέρνει την επιγραφή της ανακαίνησης του 1788 από κάποιον καβελάρι από τη Στεμνίτσα. Περνάμε την αυλή και το θολωτό διάδρομο και ανεβαίνουμε στο προάβλιο έξω από το ναό του Προδρόμου. Περνάμε την κυρία είσοδο και μπαίνουμε στο μοναστήρι. Η πόρτα έχει σιδερένια επένδυση και είναι πολυτρυπημένη από σφαίρες. Από την πόρτα αυτή περνάμε στα διαμερίσματα του μοναστηριού μέσα σε ένα θολωτό διάδρομο και μια ελικοειδή σκάλα. Στο ισόγειο βρίσκονται διάφορες αποθήκες, στον πρώτο όροφο δεξιά διάφορα κελιά και μαγειρία και αριστερά η κοινή τράπεζα των μοναχών. Στο δεύτερο όροφο δεξιά άλλος διάδρομος, μέσα στην κοιλότητα του βράχου, οδηγεί σε κελιά, ενώ αριστερά βρίσκονται δωμάτια του ξενώνα. Ανεβαίνοντας λίγα σκαλιά, φτάνουμε σε μικρή εσωτερική αυλή, πλακόστρωτη και διακοσμημένη με εικόνες μοναστηριών και ναών, καθώς και διαφόρων αγιογραφιών. Μπροστά μας βλέπουμε το ναό του Αγίου Άνου του Προδρόμου, ριζωμένο στην κοιλότητα του βράχου, με πολλές αγιογραφίες, ακόμα και στον εξωτερικό τοίχο, στην επιφάνεια του βράχου. Προσκυνούμε βλαβικά και θαυμάζουμε τις υπέροχες τοιχογραφίες. Αριστερά μας βρίσκεται το Οικουμενείο και η αίθουσα υποδοχής των επισκεπτών. Μας υποδέχονται οι μοναχοί και μας οδηγούν στην αίθουσα υποδοχής, όπου μας προσφέρουν καφέ και το παραδοσιακό γλύκισμα. Το λουκουμάκι. Η αίθουσα είναι επιπλωμένη με παραδοσιακό τρόπο και έχει ιεροπρεπή διακόσμηση, με φωτογραφίες Μητροπολιτών, Ηγουμένων και Μοναχών, καθώς και με εικόνες που παριστάνουν τη δίκη και τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στον απέναντι τοίχο, κοντά στην πόρτα του εξώστη, βλέπουμε ένα γράμμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη της 12ης Μαΐου 1841, με το οποίο προσκαλεί τον τότε Ηγούμενο να πάει στην Τριπολιτσά για κάποια υπόθεση. Ο γέρος του Μοριά είχε στενό σύνδεσμο με το μοναστήρι, γιατί ήταν καταφύγιο των κλεφτών πριν από την Επανάσταση του 1821. Κατά τη διάρκεια δε του αγώνα, έγινε καταφύγιο των οικογενειών των αγωνιστών και νοσοκομείο για τους αρρώστους και τους τραυματίες. Βγαίνοντας λίγο στον εξώστη, αντικρίζουμε με θαυμασμό και δέος τη βαθιά χαράδρα κάτω από το μοναστήρι και τους απότομους σχεδόν κάθε τους βράχους απέναντι, με τις σπηλιές και τις κρυψώνες σε απίθανα και δυσπρόσιτα μέρη. Ακούμε το μελωδικό ήχο των νερών του ποταμού Λούσιου. Αναζητούμε με ερευνητικό βλέμμα να διακρίνουμε την παλαιά και τη νέα μονή φιλοσόφου στον απέναντι βράχο. Μέσα μας ξαναζεί η ιστορία.
θυμόμαστε τις ιστορικές παραδόσεις για την περίοδο της σκλαβιάς, για το κρυφό σχολείο και τη σχολή της Μονής Φιλοσόφου. Εδώ, στη Μονή Προδρόμου Γορτινίας, βιώνει κανείς πλήρως την εθνική και θρησκευτική μας ιστορία και παράδοση. Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Ιδιωματικές Εμπειρίες. Σήμερα είμαστε στη Μονή Προδρόμου Γορτινίας. Καθόμαστε λίγο στο σαλόνι της Μονής Προδρόμου για να ξεκουραστούμε. Εκεί αρχίζουμε τη γνωριμία μας με τους φιλόξενους μοναχούς, συζητούμε μαζί τους, ακούμε τις απόψεις τους για τα διάφορα ζητήματα, απόψεις πάντα εμπνευσμένες από το χριστιανικό πνεύμα που μας δίνουν μια βαθιά χριστιανική θεώρηση των προβλημάτων της εποχής μας. Μάθαμε λοιπόν ότι η Μονή Προδρόμου Γορτινίας είναι πολύ παλιά. Δεν έχουμε σαφείς και ακριβείς μαρτυρίες για τη χρονολογία της ιδρύσεώς της, παρά μόνο διάφορες παραδόσεις και γνώμες ιστορικών. Η επιγραφή πάνω από την πόρτα του Ναού του Προδρόμου λέει ότι η Μονή κτίστηκε το 1167 επί βασιλείας Μανουήλ του Κομνηνού και ανακαινίστηκε το 1913. Παρόμοια επιγραφή υπάρχει και στον τοίχο απέναντι από την είσοδο πάνω από τις τοιχογραφίες. Οι επιγραφές αυτές είναι μεταγενέστερες και έχουν γραφτεί μάλλον από τον ηγούμενο Καλίστρατο, ο οποίος το 1902 συγκέντρωσε όσα φύλλα βρήκε από παλαιούς και κατεστραμμένους κτητορικούς κώδικες της Μονής και τα συνέραψε σε ένα καινούριο κώδικα. Υποστηρίζει το ότι η Μονή κτίστηκε το 1167, όπως προείπαμε, αλλά πιστεύει ότι το ιερό του ναού, το οποίο ήταν ναός παλαιού ασκητηρίου, καθώς επίσης και τα ασκητήρια στα σπήλαια πάνω από το ναό, ιδρύθηκαν τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Με την πάροδο του χρόνου το μοναστήρι μεγάλωνε και μάλιστα στα χρόνια της δουλείας στους Τούρκους βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. Μετά τη συνένωση των ασκηταριών της περιοχής τον 16ο αιώνα και την ανέγερση προστατευτικού τείχου, άλλαξε η μορφή του μοναστηριού. Τα σπήλαια στην κοιλότητα καλύφθηκαν
και νέα κοιλιά κτίστηκαν, μετέωρα και στηριζόμενα στο βράχο με δοκάρια. Αργότερα έγιναν και άλλες προσθήκες και ανακαινήσεις. Το 1860 κτίστηκε λίγο βορειότερα το κτίριο του Ξενώνα, το οποίο είχε δύο ρόφους. Το 1910-1911 κτίστηκε ο περικαλής ναός του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, όπου φυλάσσονται τα οστά του Αγίου. Παλαιότερα φυλάσσονταν σε μικρό ναό που σήμερα χρησιμεύει ως εργαστήριο γεωγραφίας. Από τα πρώτα χρόνια που ιδρύθηκε η Μονή, έγινε σταυροπηγιακή, δηλαδή υπαγόταν απευθείας στο Πατριαρχείο και ήταν ανεξάρτητη από τον τοπικό επίσκοπο. Η τιμητική αυτή διάκριση από το Πατριαρχείο φανερώνει ότι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το μοναστήρι βρισκόταν σε μεγάλη ακμή και ήταν ονομαστό. Thank you.
θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα ταξιδεύει στην Ιερά Μονή Προδρόμου Γορτινίας. Μια νέα περίοδος για την ιστορία του Μοναστηριού του Προδρόμου στη Γορτινία αρχίζει με την ανασύστασή του το 1838, οπότε και επιστράφηκε το σκήνομα του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, το οποίο βρισκόταν στην Κοτεινή Μονή Εμιαλών. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας λαμπρός και ενάρετος ποιμενάρχης που επίμενε την επαρχία Τριφυλίας ανάμεσα στα χρόνια 1680-1710. Γεννήθηκε στην Καρίτενα το 1640 από προγόνους Κερκυραίους, γι' αυτό έφερε το επώνυμο Κορφινός. Από μικρός είχε μεγάλη αγάπη στα γράμματα και σπούδασε στη Μονή Φιλοσόφου που είναι ακριβώς απέναντι από τη Μονή Προδρόμου και αργότερα στην Κέρκυρα. Λέγεται ότι πήγε και στη Βενετία. Το 1680 έγινε επίσκοπος Χριστιανουπόλεως σε ένα χωριό κοντά στα σημερινά Φιλιατρά. Είχε στη δικαιοδοσία του την επαρχία Τριφυλίας και Κυπαρισίας ή Αρκαδιάς, όπως λεγόταν τότε. Ως επίσκοπος ανέπτυξε μεγάλη δράση, ενίσχυσε τα σχολεία, έκανε πολλές ελεημοσύνες και αγωνίστηκε εναντίον της λατινικής προπαγάνδας που και τότε ήταν έντονη λόγω της ενετοκρατίας. Ο λαός τον σεβόταν και τον λάτρευε. Στο βίο του αναφέρονται πολλά θαύματα που έκανε ο Άγιος και όταν βρισκόταν στη ζωή και μετά θάνατον, τα οποία διασώθηκαν με την προφορική παράδοση. Ο λαός, βλέποντας την αγιότητα της ζωής του, τον είχε ανακηρύξει Άγιο και όταν ζούσε. Η φήμη του είχε φτάσει στο Πατριαρχείο και στη Βενετία. Αυτό το βλέπουμε στα επενετικά γράμματα του Πατριάρχη, καθώς και του περίφημου δασκάλου στη Βενετία Ιωάννη Πατούσα, τα οποία εξυμνούν την προσωπικότητα του Αγίου Αθανασίου. Το ιερό λειψανό του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, όπως προείπαμε, βρίσκεται στη Μονή Προδρόμου Γορτινίας. Εκεί τοποθετήθηκε αρχικά με τη φροντίδα του προύχοντα της Καρίτενας Αθανάσιου Κουλά. Λέγεται ότι φιλονίκησαν οι κάτοικοι της Χριστιανουπόλεως και της Καρίτενας για το ποια πόλη θα πάρει το ιερό λείψανο. Τότε ο προύχοντας Κουλάς είπε να το φορτώσουν σε ένα μουλάρι, να προσευχηθούν και να το αφήσουν να πάει όπου θέλει. Το ζώο πήγε στη Μονή Προδρόμου και εκεί σταμάτησε. Από αυτό πίστηκαν ότι αυτή ήταν και η θέληση του Αγίου. Όταν το 1911 κτίστηκε ο ναός του Αγίου κοντά στη Μονή Προδρόμου, το ιερό σκήνομα τοποθετήθηκε σε ειδικό παρεκκλήσιο και αποτελεί προσκύνημα όσων επισκέπτονται το μοναστήρι. Ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανουπόλεως είναι κάφημα πνευματικό της Γορτινίας, φρουρός και προστάτης της Μονής Προδρόμου και όλης της επαρχίας και κάθε πιστού και βλαβικού προσκυνητή. Thank you.
Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραιακή Εκκλησία σε 91,2 μεγακύκλου στον FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα επισκέπτεται τη Μονή Προδρόμου Γορτινίας. Κάποιος προσκυνητής της Μονής στο βιβλίο Επισκεπτών Προσκυνητών της Μονής έγραψε χαρακτηριστικά. Μία επίσκεψη στη Μονή απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις διάφορες αμφιβολίες και αντιρρήσεις του περί της χάριτος και της αγιότητος του υψίστου ημών Θεού και τον οδηγεί στο δρόμο της ηθικής θελειότητος. Τον κάνει να καταλάβει τη θεία προέλευσή του και τον επιγείς προορισμό του. Με αυτές τις σκέψεις εντυπώσεις θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας νοητή επίσκεψη στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορτινίας που βρίσκεται, όπως είπαμε, μεταξύ Δημητσάνας και Στεμνίτσας στην Πελοπόννησο. Ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, τη μνήμη του οποίου τιμά η Μονή, να μας συντρέχει πάντοτε και οι προσευχές των μοναχών της να μας βοηθούν. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου. Πηγή μας ήταν το βιβλίο του ιστορικού της Μονής Προδρόμου Γορτινίας. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας. Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενωριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.